Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επικείμενη κατασκευή πλευρικών διοδίων στην Πάρη Μπόπη και στον Άγιο Στέφανο. Περισσότερο θα μας πει η Ελένη Μπότα. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ετοιμάζεται να καταθέσει τόσο η Περιφέρεια Αττικής όσο και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος κατά της κατασκευής πλευρικών διοδίων. Το ίδιο σε Βαρη Μπόπη, όπως είπες εσύ και Άγιο Στέφανο. Το ίδιο ετοιμάζεται να κάνει και ο Δήμος Κηφισιάς. Μιλώντας στο insider.gr, ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος μας είπε ότι εδώ και 3 χρόνια έχουμε καταφέρει να μπλοκάρουμε την κατασκευή των διοδίων. Είναι ένας αγώνας τον οποίο συνεχίζουμε και θα τον συνεχίσουμε μέχρι να αποτρέψουμε γιατί την... Γιατί θέλουν να κατασκευαστούν εκεί πέρα διόδια? Θέλουν να κατασκευάσουν διόδια. Αυτό είναι ένα... προβλέπεται στη σύμβαση για ένα δρόμο που κατασκευάστηκε. Είναι το τμήμα Ξινιάδα Τρίκαλα και τότε με τις υπογραφές της σύμβασης του έργου προβλέφθηκε ότι ως αντάλλαγμα θα μπουν διόδια σε Βαρη Μπόπη και Άγιο Στέφανο. Το θέμα είναι ότι κλιμακώνονται οι αντιδράσεις. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου ένας κάτοικος ή εργαζόμενος ο οποίος δουλεύει σε αυτές τις περιοχές θα έχει ένα μηνιαίο κόστος 22 ευρώ το μήνα. Είναι μια σημαντική επιβάρυνση. Ήδη έχει εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων του έργου. Δεν νομίζω ότι, σύμφωνα με όσα έχει πει και ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Σπίρτζης, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε αναβολή των διοδίων, της τοποθέτησης πλευρικών διοδίων. Είναι κάτι το οποίο θα γίνει. Το θέμα είναι αν θα προβλέπετε θα προβλέπονται ελαφρύνσεις για τους κατοίκους ή απαλλαγή των διοδίων. Αρκεί να σκεφτούμε, και είναι και το τελευταίο που θέλω να πω, ότι από το ότι δεν έχουν τοποθετηθεί εδώ και 2 και 3 χρόνια διόδια στο κομμάτι αυτό, το ελληνικό δημόσιο πληρώνει αποζημίωση στην κοινοπραξία. Έχει πληρώσει τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ.